Στην Τριβάνη είναι στο κέντρο που βλέπουμε το μεγάλο, το ανοιχτό, το τετράγωνο, αυτό ναι. Εκεί ακριβώς, σωστά. Τετράγωνο, έστω. Κάτσε λίγο, γιατί δεν σας φέρνει. Κάτσε λιγάκι. Τι γίνει και δεν σας παίρνει. Κόπι. Paste. Και σας έφερτα. Οκ. Μισό λεπτάκι να αλλάξουμε. Είσαι μέσα στην πόλη. Τι κάνετε. Κόσμος, κινείται. Στη μέση ένα μεγάλο συντριβάνι. Το οποίο φαίνεται στη μέση ακριβώς. Είναι σαν πισίνα που στη μέση ακριβώς έχει μια σφαίρα γαλάζια η οποία αναβοσβήνει και κατευθύνει το νερό σαν από πάνω να πέφτει κάτω. Ουσιαστικά η σφαίρα δημιουργεί την κυκλική αυτή κίνηση του νερού που να δίνει την αίσθηση του συντριβανιού. Oh shit. Κάθομαι και το κοιτάω έτσι με πολύ προσοχή, λες και με έχει σαγηνεύσει λίγο. Το συγκεκριμένο συντριβάνι, ξέρετε, που είναι και το κεντρικό της πόλης, ότι είναι αφιερωμένο στον Ιερό Σκλάβο και από κάτω γράφει η επιγραφή ότι ήθε το νερό να ρέει σαν το αίμα των σκλάβων που μας προστατεύουν. Τριγύρω από το συντριβάνι, τι κτίρια υπάρχουν, ύψος και σαν κτίρια, δηλαδή είναι μαγαζιά, είναι σπίτια, τι είναι. Βλέπετε ότι υπάρχει η ταβέρνα του Φίνικα και διάφορα μαγαζιά. Κάποιο για φίλτρα, κάποιο άλλο δίνει ψωμί, φρούτα, κρέας. Είναι ψηλά ταβέρνα μαγαζιά. Έχει εξωτερικό χορό. Ορίστε. Είναι ψηλά τα μαγαζιά. Μονόροφα, διόρφα. Τα περισσότερα είναι μονόροφα. Παρατηρείτε όμως ότι το κρεοπολείο είναι διόροφο, αν παίζει κάποιο ρόλο. Ναι. Ωραία. Η ταβέρνα έχει τραπέζια έξω. Όχι, μέσα, αλλά έχει ανοιχτά τα παράθυρα και πραγματικά μυρίζει εξαίσια. Κάτι καπνιστό. Χάρβιτ, θες να κάτσουμε σε ένα παράθυρο στην ταβέρνα μέσα sorry. Και να... είναι μεσημεράκι να πω και από μέσα ακούγεται μια έτσι πολύ όμορφη, απαλή γυναικεία φωνή να τραγουδάει. Μια ερώτηση ακόμα. Οι ταράτσες των σπιτιών είναι κοντά μία με την άλλη. Ορίστε. Οι ταράτσες των σπιτιών είναι κοντά μία με την άλλη. Είναι αρκετά κοντά, ναι. Λέω στους άπλετους, μήπως αν ήμασταν πάνω στις σκεπές και ακολουθάγαμε από σκεπή στη σκεπή. Καλή ιδέα, μόνο μην τζακιστώ, το φοβάμαι, αλλά πάμε, δεν πειθώ, ρισκάρω. Αν θες, ξέρω μήπως θες να παρακολουθήσουμε από διάφορες μεριές, να μην είσαι σε κάπου παρά δίπλα ή στην ταβέρνα, όπως θες. Να μείνω εγώ στις ταράτσες και ο αφέντης μαζί με τον Μάλευ να μείνουν κάτω και να τον ακολουθήσουν από τις σκιές. Περιμένουμε να δείξουμε πώς κάνουμε. Ποιο είναι το σχέδιο μας. Τώρα, αφού συζητάμε τώρα. Να δούμε ποιος θα πάρει τα χρήματα και να τον ακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να. Πότε είναι η τέτοια για να δοθούν τα χρήματα, πότε είναι η προθεσμία. Σε λιγάκι. Μας είπε η άλλη πάνω, αλλά δεν μας είπε πότε ακριβώς θα δίνει. Το βράδυ έρχεται και τα παίρνω. Το βράδυ. Okay. Άρα δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορούμε να εξερευνήσουμε κάτι, να γίνουμε πιο εκεί με το περιβάλλον. Πάμε για την ταβέρνα τότε. Κλασικά. Δεν νιώθω αυτό, αλλά. Πάνω θα φάω. Ό,τι επιθυμεί ο νεαρός άρχοντάς μας. Πάνω θα φάω γαμίσα τα copyright. Ορίστε. Θα φάω γαμίσα τα copyright στο βίντεο. Κόψω. Κόψτε, ναι. Κόψτε, είναι πολύ τέτοιο. Πώς το λένε. Εντάξει, ναι, εγώ προτείνω αυτό σαν σχέδιο. Δηλαδή να μείνω εγώ στις οροφές, αυτή τη στιγμή είχαμε το Μάλευ μέσα στις σκιές, ο Σάμπλετος είτε ανακολουθεί σε μένα είτε μέσα από την ταβέρνα, αν θέλει να παρακολουθήσει με κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η πρώτη σχέδια μου. Να. Τα λεφτά τι ώρα θα τα αφήσουν εκεί πέρα. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρουμε. Εντάξει, αλλά ξέρουμε ποιος θα πάει. Θα το δούμε. Δηλαδή, αν παρακολουθούμε στην τριβάνια, θα το καταλάβουμε ότι κάποιος πάει να αφήνει κάτι εκεί πέρα ή
Δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Ναι, φαντάζομαι. Θα γίνει. Αν έχουμε τον νόμο, φαντάζομαι. Ξέρουμε ότι έρχεται το Κέιντ και τα αφήνει. Ξέρουμε ότι τα αφήνει ο Κέιντ, οπότε. Ωραία, οπότε θέλετε εσείς οι τρεις να πάτε να μείνετε στην ταβέρνα, να ανεβώ εγώ ήδη σε κάποια οροφία πάνω και να παρακολουθώ. Και αν δείτε εσείς κάτι, συνομιλήστε με κάποιο σινιάλι άλλο, ή αν δω εγώ κάτι σας. Ναι. Λοιπόν, το σινιάλο. Να βάλω φωτιά στο χέρι, άμα βάλω στο σινιάλο. Όχι, γιατί θα τρομάξω όλο τον κόσμο και θα σκορπίσει. Να κάνω και καλά, όπω ήταν τα χειρακλουργία μέσα στην ταβέρνα, όπω θα καθόμαστε αμέριμνοι στο κορδινό, στο τραπέζι και το παράθυρο. Δεν θα τραβήξουμε προσοχή πάνω μα. Απλά ένα χαιρετισμό, ένα κάτι, μια κίνηση του χεριού. Συγγνώμη, Χάρβιν. Ναι. Αλλά ένα άτομο πάνω στι σκεπέ τέτοια ώρα δεν θα ήταν πολύ inconspicuous. Δεν θα κάθομαι πάνω και θα παρατηρώ. Θα κινούσε πολλέ υποψίε. Πιστεύω. Θα κρυφτώ κάτι. Θα περιμένω στον πόσπροτ. Δεν θα μου φάτσα κάτι, θα κρυφτώ. Καμουφλάζ. Ναι. Δεν χρειάζεται να είμαι όρθιος και να κοιτάω πέρα εδώ. Οκ. Φαντάζομαι έχει πεζουλάκι, δεν είναι σκέτη σκεπή, μια πλάκα σε το ξέρω εδώ. Έχει ένα κάποιο πεζουλάκι, φαντάζομαι. Από σκεπή σε σκεπή. Ναι, εννοείται. Okay. Η ταβέρνα έχει παράθυρα. Δηλαδή ναι, μπορούν να πάνε και να παρακολουθούν. Φυσικά. Βέβαια φαίνεται φύσκα και φαίνεται και δίπλα στα παράθυρα κάθεται κόσμος. Η βάρδος που τραγουδάει μέσα πραγματικά το έχει γεμίσει το μαγαζί. Εγώ θα φύγω να πάω σε κάποιο back alley να ανεβώ σε κάποια σκεπή. Να μην βλέπει πολύ σκόρμα. Τα τελευταία λόγια. Και κάπως έτσι τα τελευταία λόγια που ακούσαμε το Χάρη. Και το μαγαζί με τα φίλτρα που είπες. Πού είναι αυτό ακριβώς, να πάω εκεί πέρα να ρωτήσω για αυτή τη σκόνη σαν πελάτης πόσο κοστίζει. Για αρχή. Για να πες τι θα πας να κάνεις, πας. Θέλω να πάω στο μαγαζί με τα φίλτρα. Ναι. Που είναι εκεί πέρα και να ρωτήσω αν έχει αυτή τη σκόνη που είναι alter self και πόσο κοστίζει σαν πελάτης ενημερωτικά, deception θα κάνω ήδη. Οκ. Επειδή είναι καλά Μάρκος. Μπαίνεις μέσα. Ναι, μπαίνω μέσα. Θα ακολουθήσω και εγώ. Το λες αυτό ότι θα πας. Ναι, σας το λέω ότι θα πάω για να δω ποιο, γιατί αυτή τη σκόνη για την αγόρασε κάποιος, να δούμε πόσο κοστίζει. Αν ακριβή. Οι σκλάβοι δεν μπορούν να αγοράσουν κάτι αν δεν έχουν κάποιο πιστοποιητικό από, είτε από επιστάτη είτε από άρχοντα. Έτσι. Οπότε σαν επιστάτης μπορείς να αγοράσεις κάτι. Ωραία. Να θα πάω σαν επιστάτης που είμαι σαν πελάτης και καλά που ασχολείται με τη μαγεία. Ενημερωτικά να ρωτήσω αν έχει αυτό και πόσο κοστίζει. Αν σε ρωτήσουν τέτοια κάτι παράξενο, μπορείς να πεις ότι είσαι απλά ένας σε έστειλε αφέντη σου. Ναι, ωραία. Οκ, μπαίνεις μέσα λοιπόν. Ναι. Το ρωτάς αυτό και σου λέει. Αυτό σου λέει είναι. Δεν είναι νόμιμο, σου λέει. Δεν μπορώ να σου πουλήσω κάτι τέτοιο. Αχα. Άρα. Από ποιον Νίκο σου λέει είσαι. Από ποιον Νίκο είμαι. Mm. Από τον Νίκο. Θα κάνω deception. Τον Νίκο που χάθηκε μικρή. Μαϊστεράστ. Αυτό θα πάω φυλακή. Θα με σκοτώσουν να με πιάσουν με αυτό ότι κάνω deception. Ανάλογα, τι θα ζητήσει ο. Τι τιμωρία θα ζητήσει ο αφέντης τον Μαϊστεράστ. Μπορώ να διακόψω όταν ρώτησε. Μπαίνεις μέσα. Μπαίνεις μέσα. Είπα ότι θα πάω μαζί του. Είναι μαζί μου, ναι. Μπαίνεις μαζί του τότε μέσα, ναι. Ναι, μπορώ να διακόψω όταν το ρωτάει αυτό και να πω θα ενδιαφερόμουν να δω λίγα potions. Σε κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω, σου λέει είστε επιστάτης, θα μπορούσα να δω κάποια χαρτί. Είμαι εγώ επιστάτης του και τον επιτηρώ εγώ. Του επιστάτη, ναι. Φυσικά λέει. Ωραία. Λέει τι πόσο θα θέλετε. Θα ήθελα για ένα potion το οποίο να πουλώνει πληγές για αρχή. Σου δείχνει κάποιο, σου λέει αυτό είναι το πιο απαλό. Αυτό επουλώνει ελαφρές πληγές, αυτό μεσαίες και αυτό πολλές. Σου λέει η τιμή του αντίστοιχα είναι 150, 300 και 500. Okay, θα το ελαφριές πληγές να ξέρεις είναι 2-4, το μεσαίες είναι 4-8, το σοβαρές είναι 5-10. Αντέως 10, όχι 5-10. Είναι μονάζιγα, ό,τι φέρεις, αυτό σου αναπληρώνει. Α, οκ. Ή 5 ή 10. Ναι.
Ωραία. Θα μιλήσω με τον επιστάτη και θα ξαναγυρίσω. Για να okay. σας πω. Σουβλέτους. Ναι, ανακαλύψαμε κάτι εδώ πέρα. Ότι? Ανακαλύψαμε κάτι σοβαρό. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Λοιπόν, κάνω καλά deception. Πάμε να πιούμε κάτι και να φάμε και θα ξαναγυρίσουμε. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε για την απασχόλησή σας. Ευχαριστούμε, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Όσο γίνεται αυτό, μπορώ να σκαφαλώσω εγώ κάπου. Θα δείξουν τα αστάρια. Θα σκαρφαλώσεις σε κάποιο κτίριο έτσι μέσα στη μέση του. Όχι, θα πάω σε κάποιο στενό από πίσω και θα σκαρφαλώσω όσο πιο διακριτικά μπορώ, ρε παιδί μου. Και όταν θα ανέβω πάνω στη σκηπή, θα... δεν θα με φάτσα κάρτα παρέλαση, θα πάω λίγο ξεσμολοχτά. Οκ. Okay. Τι θες να κάνω, παίζω. Άρα, κάνε μου ένα stealth και μετά ένα athletics. Ή acrobatics, ό,τι έχεις από τα δύο, το ίδιο. Λοιπόν, ένα stealth θες. Έχω stealth τίποτα, δεν νομίζω. Ανάρτησα, strength, social, όχι. Ένα σκέτο. Τι ψάρτε είναι το στάδιο. Και το ζάρι ή βάζει και το agility. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, οκ. Εντάξει, με ένα lead. Σόμπαλε. Με θέλει και ένα ζάρι σήμερα. Ωραία. Και... διακριτικά παίρνει ένα στενάκι. Και είπαμε... διάλεξε όποια κατεύθυνση θες εσύ από την πλατεία. Το in είναι αυτό εδώ. Ο Φίνικας. Ωραία, δεν θα πάω κοντά στο in. Θα πάω. Θα πάω από εδώ, κάτω. Βασικά, όχι, okay. συγγνώμη, θα πάω από εδώ πέρα για να βλέπω λίγο στο in, αν μου κάνουν οι άλλοι κάποιο σινιάλ σε αυτό το σπίτι εδώ πέρα πάνω. Οκ. Okay. Και είπαμε... βλέπεις θα... αυτό εκεί, είναι το τυράδικο της πλατείας okay. και το μεγαλύτερο τυράδικο της πόλης. Είπαμε τώρα, θέλεις athletics, strength, τι μου πες θες. Ό,τι έχεις, σχετικό, να βοηθάει σου strength καθώς. Και athletics έχω. Αθλέτικς. Με ένα lead που έχει ήδη. Άμα είσαι και strength που είναι το δεύτερο, μπορείς, ναι, μπορείς έχω, strength. Έχω δύο. Τη strength, γι' αυτό με δύο. Εντάξει, βασίλει 10, εντάξει. Άρα 80. Ναι, 87. Ανεβαίνεις με μεγάλη άνεση, βλέπεις κάποιες πέτρες από το σπίτι που εξέχουνε, πιάνεσαι και από το ξύλινο που κρατάει την οροφή και ανεβαίνεις πολύ εύκολα πάνω. Ωραία, και θέλω να πάω να κάτσω κάπου στην άκρη ώστε να βλέπω την πλατεία, αλλά θα κάτσω κάτω και θα με σκεφτώ ώστε το δυνατόν να μην δίνω στόχο πιθανά. Κάνε άλλο ένα stealth για να κρυφτείς εκεί πάνω, αφού ανέβηκες. Μας έκαψε τώρα. Θα κάψω άλλο ένα agility. Ό,τι και είτε απλά θυμίζω, βγάζετε το για να ξέρουμε. 60. Ωραία, καταφέρνεις, δεν είναι κάτι τρομερό. Κάθεσαι άκρη-άκρη, τώρα δεν ξέρεις πώς σου φαίνεσαι. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι καλά κρυμμένος. Ναι. Εγώ και σάμπλετος το βλέπουμε το Harvard σε όλη αυτή τη διαδικασία που είναι τώρα. Φαίνεται, τον είδατε να μπαίνει σε ένα στενάκι και μετά το χάσατε. Τώρα, άμα θέλετε να το ψάξετε, κάντε ένα ενεργό perception. Θα κάνουμε ένα ενεργό perception. Όχι, δεν το βλέπετε. 70 εγώ. Α, πουθενά. Εσύ το βλέπεις. Ίσα βλέπεις το κεφάλι το οποίο εξέχει λίγο πάνω από τη σκεπή. Okay. Μιλάω με mindling στο σύνχετ. Βασικά δεν μπορεί να είναι 5 μέτρα. Okay. Φαντάζομαι δεν είσαι τα 5 μέτρα έτσι. Όχι. Okay. Εγώ σε όλη αυτή τη διάρκεια πηγαίνω, αρχίζω και κάνω το γύρο. Ναι. Ξέρω, ώστε να βρω κάποιο δρόμο, ένα διάφορα alleys, ώστε είμαι μακριά και όταν αρχίζει να βραδιάζει να έρθω στο κέντρο και να κρυφτώ. Να μην είμαι εδώ όταν έρθει το βράδυ και απλώς να έρθω με stealth. Οκ. Οι υπόλοιποι τι θα κάνετε? Πάμε στην ταβέρνα. Μου το λες. Το προτείνεις. Ναι, το προτείνω. Εκτός αν είχα μια καλύτερη ιδέα. Εννοείται. Σκόπευα να κάτσω στην τριβάνη και να παίξω με το νερό. Αλλά... Okay, ας πάμε στην ταβέρνα να προσπάσουμε και λίγες πληροφορίες αν είναι δυνατόν. Okay. Άρα, εσύ ρίξα από τώρα σύνχα το στέλ σου, να το έχουμε. Okay. Να σημειώσω λίγο για τις θέσεις να κάνω. Άρα, Harvard 60. Σύννεφα.
Κάτσε το. Πού να έχω... θεωρείτε ότι κρύβομαι σε σκιές. Πάω από τις σκιές, δωρείτε. Το απόγευμα, ναι. Μέχρι το απόγευμα δεν θα το έχεις αυτό το bonus. Okay. Ωραία, τότε βάζω ένα lead. Mm-hmm. Και έχω σύνολο συν 3. Ου, ωραίες. Εντάξει. Okay. Okay. Και? Κοιτάω για άλλες, ώστε να είμαι... Ουσιαστικά να είμαι είτε εδώ, είτε εδώ, όταν βραδιάσει. Ναι. Και κρυφά να έρθω και να μείνω σε κάποια από αυτές εδώ τις θέσεις και να παρακολουθώ, ώστε να βλέπω το πηγάδι, αλλά να μην φαίνομαι. Και να μην είμαι ήδη εδώ όταν έρθω το βράδυ. Πού να είσαι, δεν το πιάσεις ακριβώς τι θες να κάνεις. Θες να είσαι πού? Θέλω να είμαι το απόγευμα, μέχρι το απόγευμα κάπου εδώ. Ναι. Φαίνεται που... Και όταν έρθει το βράδυ, όταν αρχίσει και νυχτώνει. Ναι. Να κατευθυνθώ κρυφά σε, πίσω σε ένα στενό, ώστε να βλέπω το πηγάδι, αλλά να μην είμαι ήδη εδώ και να περιμένω τόσες ώρες. Okay, okay. Ωραία. Οι άλλοι δύο. Μπαίνετε μέσα στο... Άμα το κεχάω να ετοιμάσαι ρεά μουσική. Τέλος πάντων. Άμα δεν είναι τραγούδι... Α, έχεις βάλει το Black Moon Knight. Τραγούδι. Έχεις βάλει το Black Moon Knight. Ναι. Ναι, δυστυχώς δεν θα φάμε κοπρίτ. Δεν πειράζει. Μπαίνετε μέσα στο μαγαζί, βλέπετε μία τύπισσα ξανθιά με μία ωραία λύρα μέσα στη μέση του μαγαζιού, η οποία παίζει μουσική και τραγουδάει. Πολύ όμορφη φωνή. Χαλαρωτική. Μπορείς να πεις ποιο είναι το τραγούδι, ο οποίος θέλει να το ψάξει το τέτοιο και να το βλέπει μέσα με το τραγούδι. Ναι. Δεν μπορείς να βάλεις τέτοιο, δεν μπορείς να βάλεις κομμάτι από τραγούδι. Το έχω, αλλά... Θα φάει copyright το βίντεο στο YouTube. Αν έχεις κομμάτι από τραγούδι, όντως. Ναι. Έχω φέρω παντού. Βάλε nightcore του κομματιού, να μην φάει. Ναι, για πες. Τραγουδάει ένα τραγούδι, ας το πούμε. Τώρα είναι το Diamonds and Rust διασκευή από αυτό, αυτό θα βάζα, αλλά... Okay. Άμα φάμε copyright τώρα. Ναι, ας το πάνω, γιατί μπορεί να κόψουμε... Μπορεί να κόψουμε τον ήχο γι' αυτό, από το βίντεο όλο. Οπότε δεν συμφέρει. Οκ. Θα πούτε εσείς. Ναι. Θα το πω ίδιο και θα φάμε copyright πάλι, οπότε δεν αξίζει. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο in. Βλέπετε αυτή να τραγουδάει, πολλοίς κόσμος. Φαίνεται να τους έχει μαζί γέψει με τη φωνή της. Όμορφη κι αυτή, σχετικά νεαρή φαίνεται. 30 χρόνων με το ζόρι. Ξανθιά. Αυτό. Τι κάνετε, πού κάθεστε. Αυτή εδώ είναι. Η Βάρθος. Κάτι μου θυμίζω. Τι κάνετε. Μπορούμε να κάτσουμε κάπου που να έχουμε πρόσβαση στα παράθυρα και να βλέπουμε έξω ή κάπου που να βλέπουμε προς τα έξω. Έστω και με κάποιο πέναλτι, αλλά να βλέπουμε τι γίνεται. Ναι, φυσικά. Με ένα level drawback γίνεται. Ωραία. Οκ. Μισό. Το ρίχνω από τώρα. Οκ. Θα το σημειώσουμε. Οκ. Ωραία. Και τι κάνετε, κάτι άλλο. Μάλε. Sorry, δεν παρακολουθούσα λίγο, διάβασα κάτι. Α, βλέπετε, έχετε κάτσει με το σάμπλετ τους. Όχι, σάμπλετ τους, τι είπε, θα κάνει. Βλέπετε ότι κυρίως μέσα έχει άρχοντες το μαγαζί. Σας κοιτάνε ψιλοπερίεργα που έχετε έρθει χωρίς κάποιον άρχοντα. Αυτό. Το ψιθυρίσω. Νομίζω ήρθαμε σε λάθος μέρος. Είναι αρκετά κυριλέ το μαγαζί. Έχει σκλάβους, αλλά οι σκλάβοι είναι βοηθητικοί των αρχόντων που βρίσκονται εκεί πέρα. Παίξε το cool.
Και έρχεται. Ναι, αυτό. Έρχεται η σερβιτόρα και σας λέει παρακαλώ, τι θα πάρετε. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον άρχοντά μου και δείχνω... Λεφτά έχουμε καταρχάς εμείς πάνω μας για να πάρουμε κάτι. Δεν ξέρω, άμα δεν σας έχει δώσει κάτι ο τέτοιος... Θα το συνεννοηθήκαμε, μου, εντάξει, δεν θα... Δηλαδή, ένα-δύο χρυσά, πώς ξέρω εγώ θέλουμε να πιούμε μια μπύρα. Αυτό, όχι τίποτα για σου λέω. Ναι, δύο χρυσά είναι μια χαρά. Αυτό το άσχαμε καταρχάς. Μου θα έχει δώσει, μας έχει δώσει καθόλου λεφτά. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Λογικά θα έχετε λίγα gold πάνω σας, ναι. Okay. Αυτό, κάτι δικό, ίσα ίσα για το Θεαθήνη καθόμαστε. Οκ. Τι περιμένετε. Εγώ δεν παίρνω πίρα, απλά αφήνω σαν πλούς να παίρνω πίρα και έχω σκεφτώ κεφάλι και κοιτάω που και που λίγο έτσι γύρω-γύρω και μετά ξανασκεύω το κεφάλι και γαλά ότι ο Σάμπλετος άμα δεν μου δώσει την άδεια να κάνω κάτι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οκ. Και περιμένετε. Μπορούμε να έχουμε συνεννοηθεί ότι το σύνθημα θα είναι να συγκρούσουμε τις μπύρες μας. Μόνο εσείς μπύρα. Δύο δεν θα πάρουμε. Εγώ είπα δεν θα πάρω. Θα πιω μόνο εγώ και να το σύνθημα να σηκώσω την πύρα, ας πούμε. Οι άλλοι δύο δεν είναι εκεί για να συνεννοηθείτε. Ναι, από πριν, οπότε αυτό δεν μετράει, οπότε άκυρο. Είχαμε πει ένα χαιρετισμό, κάτι, ένα σινιάλο με το χέρι. Αυτό είναι ένα χαιρετισμό, ότι κάτι ξέρω εγώ, ναι, να σηκώσω την πύρα, ας πούμε. Βάλε κάτι, το οποίο ή κάτι. Θα το δούμε, φαντάζομαι. Νομίζω θα φάνει αυτό το σήμα. Και είναι το σινιάλο, θα το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις σινιάλο, θα φάνει η ώρα του. Οκ. Βλέπετε ότι μετά από περίπου μια ωρίτσα, ρίξε και εσύ ένα perception, Μάλεφ, να το έχω. Ή θες με το passive σου, ό,τι θες. Άρχισε μόνο active, καλύτερα. Είναι straight roll. Παίρνεις και ένα level drawback, δηλαδή 10 λιγότερα από ό,τι φαίνεις κανονικά. Άστο, έτσι. Έτσι κι αλλιώς κοιτάς κάτω την περισσότερη ώρα, δεν βλέπεις τίποτα. Ταιριάζουν τα roles με το role-playing. Χάρβιντ, εσύ βλέπεις, ναι, μετά από καμιά ώρα, την Σάντρα, ναι, να έρχεται με... Φαίνεται να κρατάει κάτι στο χέρι, σε ένα πουγγί. Ποιος ρουφάει, ποιος ρουφάει, ρε. Εγώ. Ψύχρεμα, εντάξει. Εντάξει. Ναι, έλα, πάμε. Πλησιάζει στο συντριβάνι, κοιτάει αριστερά-δεξιά και βλέπετε ότι αδειάζει το πουγγί μέσα στο συντριβάνι. Έτσι, χυμά. Α, όχι, sorry, μαλακίες λέω. Βλέπετε, το βάζει το πουγγί κλειστό μέσα στο συντριβάνι και φαίνεται ότι με το χέρι της σαν κάπου να το χώνει. Mm-hmm. Βλέπετε ότι τρέχεται το χέρι της μέχρι τον αγώνα. Ερώτηση, πόσα μέτρα είμαι από την ταβέρνα? Είσαι, ας πούμε, γύρω στα 10 μέτρα. Παπαριά. Ναι, οκ. Okay. Βλέπεις, ξανακοιτάει αριστερά-δεξιά και αρχίζει και απομακρύνεται. Mm-hmm. Okay. Κάνεις κάτι? Όχι. Δεν μπορώ, τους άλλους δεν είμαι κοντά. Να μιλήσω, όχι, σίγουρα δεν μπορείς, ναι. Οκ. Μετά από κάνα μισάρο βλέπετε η Βάρδος σταματάει το τραγούδι και κάθεται σε ένα τραπέζι και την κερνάνε διάφορες μπύρες, ποτό και κάτι να τσιμπήσει. Οπότε ο κόσμος σταματάει και αρχίζει σιγά σιγά και αδειάζει το μαγαζί. Θέλετε να κάνετε κάτι ή συνεχίζετε να περιμένετε? Ήδη είστε κάνα δύο ώρα περίπου που περιμένετε. Έξω τι έχει πέσει ο ήλιος? Έχει αρχίσει και σουρουπώνει, είναι γύρω στις 7 η ώρα. Ένα γλυκό αεράκι έχει αρχίσει και πιάνει. Όχι κάτι δυσάρεστο. Αντίθετα, έτσι μια ευχάριστη δροσιά μέσα στο ζεστό μεσημέρι. Αυτό. Εγώ τίποτα, περιμένω ακόμα. Όταν... Ναι. Ορίστε. Δεν έχουν παρτερήσει. Όταν έρχεται το. Όχι. Okay. Yeah. Όταν έρχεται το. Όταν έρθει το βράδυ, εγώ ξεκινάω κρυφά να πάω σε κάποιο στενό εδώ. Ωραία, πήγαινε. Περιμένω. Πήγαινε. Έχει φτάσει πλέον σχεδόν 9 η ώρα. Έχει σουρουπώσει.
Ευτυχώς η πλατεία okay. έχει αυτά τα μαγικά φαναράκια, όπως και η κεντρική δρόμη περισσότερη, και φωτίζει καλά. Βλέπετε διάφοροι πάνε και έρχονται αριστερά-δεξιά. Είναι ένα σχετικά ζεστό βράδυ, παρόλα αυτά το ελαφρύ αεράκι το κάνει λίγο πιο ευχάριστο. Χάρβιντ και Σάμπλε τους παρατηρείται κάποια στιγμή ένα παιδάκι το οποίο σκύβει και κάτι σαν να ψάχνει μέσα, κοντά στο σημείο που άφησε η Σάντρα κάτι. Το παιδάκι έχει κρίκο και σύμβολο, που σημαίνει ότι είναι σκλάβος. Φαίνεται κάτι να βρίσκει. Δεν μπορείς να το δεις από τόσο μακριά, να καταλάβεις. Φαίνεται ότι απλά χαραγμένο το μαγουλό του. Φαίνεται σαν να βγάζει το βρεγμένο πουγγί και μπαίνει σε ένα στενάκι εδώ μέσα. Πού, συγγνώμη. Ξαναδείξω λίγο. Εδώ. Okay. Γυρνάω και κοιτάω τους άλλους, τι τους βλέπω, έχουν πάρει χαμπάρι, έχουν πάρει μυρωδιά, τι έγινε. Σάμπλε τους. Ναι, εγώ βλέπω τι γίνεται από ό,τι μας είπες. Σκουντάω και λίγο με νόημα κάτω από το τραπέζι το Μάλευ και του λέω πάμε για ύπνο σιγά σιγά. Με νόημα. Πάμε για ύπνο σιγά σιγά, του κάνω, με νόημα και καλά να βγούμε από εκεί μέσα. Μόλις τους δω ότι υπάρχει κινητικότητα, εγώ θα τρέξω να πηδήξω από σκεπή σε σκεπή όπου μπορώ, όπου υπάρχει έτσι, να δω το πού θα πάει το παιδί. Okay. Να ξέρεις ότι είσαι γύρω στα 10 μέτρα, όχι 10 είναι πολύ, 6-7 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ναι. Μπορώ να πω στον Μάλευ, Μάλευ βλέπεις τον Χάρβιντ κάπου. Τον βλέπω. Ναι, το βλέπεις. Ωραία, χωρίς να με διακριτικότητα, ας τον ακολουθήσουμε. Οδήγησέ μας. Μάλευ, εσύ εκεί που το βλέπεις, ξέρεις ότι αν κουνηθεί προς τα μέσα, θα χαθεί με στις σκεπές, δεν θα φαίνεται, δεν θα έχεις οπτικό πεδίο. Ναι, αλλά την γενική ιδέα το που θα κατευθύνεται, θα την έχω. Ναι, θα δεις μόνο ότι σηκώνεται, πάει κάπου προς τα εκεί και μετά χάνεται στις σκεπές. Okay, cool. Μια γενική κατεύθυνση όμως, κατεύθυνση θα έχεις, ναι. Ωραία, θα βγαίνω από την ταβέρνα. Εντάξει, θα τους κοιτάξω κι εγώ πρώτο φύγω για να σιγουρευτώ ότι θα φύγουν κι αυτοί, μην φύγω έτσι. Okay. Βλέπεις εσύ ότι σηκώνεται να φύγουν. Και ξεκινώ και τρέχω προς το εκεί που πήγε το παιδί. Τον Σύγχα τον βλέπω. Εγώ. Πάω λίγο πιο πίσω. Όχι, δεν το βλέπετε. Πάρατος, μέσα σκιές ο Σύγχα. Πάω λίγο πιο πίσω. Ναι. Okay. Πάω λίγο πιο πίσω. Βγάζω το ντόσι, γεμίζω σκιές και βγάζω το ντόσι και τον στέλνω να πάει προς τα πάνω, ώστε να έχω bird's eye view από μέσα αυτού και αρχίζω και κατευθύνομαι εκεί που πήγε το παιδάκι. Τι, για ξαναπες, βάζει τον ντόσι να πετάξει πάνω. Ναι, είναι νύχτα, είναι γεμάτο σκοτάδι εδώ, δεν ξέρω πόσο φαίνεται βέβαια, αλλά... Όχι, θα έχει ένα καλύτερο cover. Θα έχει ένα καλύτερο cover. Ωραία, ήταν αμέσως το παιχνίδι. Χάρβιντ! Κάτσε να βάλουμε μια λίγο πιο έτσι δυνατή μουσική τώρα. Χάρβιντ, τι κάνεις? Αρχίζω και κυνηγάω το παιδί από σκεπή στη σκεπή. Όπου... Strength! Ναι, στη γενικότερη κατεύθυνση που έχω δει τέλος πάντων. Σηκώνεσαι πάνω, αρχίζεις και τρέχεις πάνω στα κεραμίδια της σκεπής που βρίσκεσαι και μπροστά σου βρίσκεις ένα κενό γύρω στα 2,5 μέτρα. Λοιπόν, με strength είπαμε έτσι. Ναι. Οκ, δεν μου αρέσει αυτό. Τρέχεις, κάνεις ένα άλμα. Και στο πρώτο πέφτεις κάτω. Τελευταία στιγμή το κεραμίδι από το πόδι στο οποίο πατάει για να δώσει την όθηση γλιστράει και φεύγεις. Γλιστράς προς τα κάτω και πας να πέσεις κάτω τη σκεπή. Θέλω ένα... ή acrobatics ή agility, αν θα προλάβεις να πιαστείς από τη σκεπή στην οποία είσαι. Acrobatics ή agility, δεν έχω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα απλό. Ναι. Agility και θα κάψω και ένα. Σοφό. Ναι. Ωραία, φίλοι, τι ζάρια είναι αυτά, έλεος. Πας να πιαστείς. Πιάνεσαι πράγματι, αλλά το κεραμίδι στο οποίο πιάνεσαι βλέπεις ότι δεν είναι καλά κολλημένο και φεύγεις κάτω. Τρως
Σε λετάκι. Πήγα σήμερα με τα σκατόζωνα και εγώ να κάνω τέτοιο. Ήταν σκάρτο, πώς το κάνουμε, το κεραμίδι. 4 crashing damage, δεν μπαίνει DR εδώ πέρα γιατί πέφτεις ολόκληρος πάνω. 4, άρα μπαίνει 26. Και βρίσκεις ανάμεσα στα στενά. Μισό, να παίζουμε okay, όταν, κάθε... όταν θα μπορέσω να σηκωθώ θα συνεχίσω να τρέξω προς τα εκεί που πήγε το παιδί. Αλλά ωραία. Διακριτικά όσο μπορώ. Σάμπλε τους... Πού είσαι, Μιχάλη, πού είσαι εσύ ρε? Μάλεφ. Ακολουθούμε τον... Πώς θα ακούει, ο Μάλεφ θα με κατευθύνει εμένα. Εγώ κατευθύνω τους άμπλετους προς εκεί που είδα το Χάρβιτ να κατευθύνεται. Okay, άρα τον κατευθύνεις ακριβώς, δίπλα της σκεπής στην οποία έπεσε ο Χάρβιτ. Και το βλέπετε κάτω πεσμένο, ο οποίος και το σηκώνεται. Εκεί που ακούτε ένα... Βλέπετε ότι στα στενάκια μέσα που έχετε μπει είναι η μισκότινα, ναι, δεν έχει καλή ορατότητα. Χάρβιτ. Σύνχα. Να. Βλέπετε ότι ο Χάρβιτ εκείνη τώρα σηκώνεται και ετοιμάζεται να τρέξει. Σύνχα. Ήθελα να πω κάτι πριν, sorry. Πες το, ναι. Μπορώ να καστάρω το σπέλ μου που... Πρέπει να σου πω ποιο. Το μεταμόρφωση που βγάζω ένα σκοτάδι. Και ναι. Βλέπω καλύτερο σκοτάδι ταυτόχρονα. Okay, απλά, ναι. Χαλάς το action σου, αντί να κινηθείς διπλά θα μείνεις λίγο 4-5 μέτρα πιο πίσω του άλλου. Θα περιμένω το σάβλετος να φτάσει και θα καστάρθω, ναι. Θα περιμένεις το σάβλετος. Ο σάβλετος ακολουθάει εμένα, το δείχνω που είναι προς τα που... Με ίδια ταχύτητα κινείστε, ρε. Απλά εσύ ξέρω είσαι ένα τετράγωνο μπροστά να το δείχνεις. Α, οκ, εντάξει. Ωραία, το Rathan size. Και άμα, να ρωτήσω, επειδή λέει ότι... while this power is active, you can choose to create darkness through your eyes. Μπορώ να φτιάξω ένα σκοτάδι γύρω μου, πάνω μου βασικά, επειδή... Μισό λεπτάκι, να δούμε τι ακριβώς λέει. Μισό λεπτάκι. Μάλε. Να ρωτήσω κάτι, ο πιστητικά δεν άκουσε το 8 που έπεσε ο Χάρβιτ. Το Ranthan Size δεν σου δίνει. Α, όχι, σου δίνει. Ναι, δίνει. Βλέπει και 5 μέτρα μπροστά, βλέπει σαν να μην είναι νύχτα, ναι. Ωραία. Σου λέει ότι ανάλογα με το tier level σου, μπορεί να φτιάξει ένα κύκλο από darkness με τη βοήθεια των ματιών σου. Επειδή είσαι tier level 1, μπορεί να φτιάξει ουσιαστικά ένα κύκλο με ακτίνα 1, δηλαδή 2x2 ουσιαστικά. Darkness, μια περιοχή. Ναι, μπορώ όμως να το κάνω αυτό σε μικρότερη έκταση και απλά να το κάνω περιτριγυρίζει εμέ το τρίχωμά μου βασικά. Να το κάνεις πάνω σου. Ναι. Απλά να καλύπτει εμένα. Όχι ολόκληρο. Όχι, γιατί σου λέει in an area. Εσύ δεν είσαι area, είσαι target. Δεν μπορείς να το κάνεις πάνω σου και να... Okay, εντάξει. Απλά δεν χρησιμοποιώ αυτό το effect, χρησιμοποιώ μόνο το passive effect. Λέει επιλέγω όμως θέλω. Okay. Σύνχα. Να. Τι κάνεις? Ντόση έχει πετάξει, είναι ξέρω εγώ, όσο πιο μακριά μπορεί, όσο πιο ψηλά μπορεί και αρχίζει και κατευθύνεται εκεί που ήταν το παιδάκι να προσπαθήσει να δει πού πήγε και πού είναι. Και εγώ αρχίζω και ακολουθάω εκείνη τη διαδρομή που το είδαμε και έφυγε. Αν μπορώ να το βρω. Okay. Να ρίξω τίποτα. Ναι, ρίξε ένα perception. Για τον τόση. Και για μένα και για τον τόση. Εσύ δεν μπορείς να το δεις εκεί μέσα που είσαι. Έχει. Έχει passive 40 πάντως. Ναι. Θα ρίξω ένα... Αν έχει passive 40 σημαίνει ότι το active του είναι συν 10. Ναι. Θα του βάλω και ένα lead. Ωραία. Οπότε... ...66 συν άλλα 10, 76. Okay, βλέπεις ότι πράγματι ένα παιδάκι τρέχει ανάμεσα σε κάτι στενά, ημισκόταδο, και βλέπεις μπαίνει σε ένα στενάκι κάτω από ουσιαστικά μία σαν...
ξεπροβάλλει, πώς λέγεται αυτό, που είναι σκεπή μόνο ρε παιδί μου, δεν είναι... Υπόστεο. Σε ένα υπόστεο. Και εκεί και ο, ναι, ο Ντόση σου λέει ότι χάνει την επαφή του. Έχει μπει μέσα στο σπίτι δηλαδή. Όχι, όχι, κάτω από το υπόστεγο, απλά το είδε ο Ντόση να περνάει κάτω από το υπόστεγο σε αυτά τα στενάκια και μετά το έχασε. Γιατί δεν βλέπει κάτω από το υπόστεγο ο Ντόση, πετώντας. Αλλά ξέρεις, okay, πού το είδα τα τελευταία φορά. Κατευθύνομαι και εγώ εκεί, είμαι εκεί, θέλω ακόμα, θέλει και άλλο χρόνο. Όχι, εσύ θες το διπλό χρόνο αυτά, στον άλλο γύρο αυτά, εκεί πέρα. Okay. Το παιδάκι που είπαμε ότι είναι τώρα, έχουμε visual επαφή με αυτό. Όχι, εσείς αρχίζετε και ακολουθείτε τον... τον Χάρβιτ. Σωστά, Χάρβιτ, mm-hmm, σηκώνεσαι και τρέχεις προς τη μεριά που είδες στο παιδάκι. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Κάνουμε ένα perception check. Έλα, καλά θα πάει, γιατί. Μην το προειδάζεις. Πολύ καλά. Έχοντας πέσει κάτω, ξέρεις, ακολουθείς για 2-3 στενά από εκεί που το έχεις δει όσο ήσουν από πάνω, αλλά μετά πραγματικά δεν το βλέπεις, δεν να. Ωραία, αρχίζω και δείχνω... Βασικά, θέλω να κοιτάξω να δω αν υπάρχει πατημασίας, δεν ξέρω τι έδωφος είναι κάτω, αν έχει αφήσει τίποτα πατημασίας. Κάνε ένα... Τα νερά από το μπουγγί, λένε στο νερό. Σάμπλε τους κάνει και εσύ ένα perception, επειδή το έχεις δει το παιδάκι, μπορεί και να τα αναγνωρίσεις εσύ. Ρίχνω και ένα συν 10, κανονικά ρίχνω έτσι, και βάζω συν 10... Τι θα φέρω, ναι, 35 συνέντρο. Όχι 35, 74. 74, ναι, μπερδέθηκα με του Χάρβιν. Βλέπεις το παιδάκι να στρίβει δεξιά σε ένα στενό. Ωραία. Πάμε, κατευθύνομαι μπροστά εκεί. Ακολουθάω και εγώ τους άμπλετους άμα το είχε. Τον βλέπω πιο σίγουρα. Στρίβεται στο στενό και οι τρεις. Στενό στρίβουνε. Κάπου εδώ είστε. Εκεί κοντά που το είχε δει και ο... Πώς το λένε, ο Ντούση. Ο Ντούση. Φτάνετε σε ένα υπόστεγο. Βλέπετε εκεί πέρα είναι μια αγορά. Υπόστεγο και από κάτω αγορά, όπου πουλάνε διάφορων ειδών μπαχαρικά. Αρκετός κόσμος, όχι όμως πάρα πολύ, καθώς σε έχει βραδιάσει. Διάφορα μαγικά φανάρια. Φαίνεται ότι κάπου εκεί μέσα είναι το παιδί. Καταλαβαίνετε, σαν λαϊκή αγορά σκεφτείτε το εκεί που πήγαινε, ναι, ναι, λιγότερο κόσμο τώρα. Γρήγορα, να μην τον χάσουμε. Με το passive σας δεν το βλέπετε πουθενά. Έχει κάπου πιο υπερυψωμένο έδαφος από εκεί πέρα που είναι. Το υπόστεγο που είναι. Σκεφτείτε ότι είναι ουσιαστικά σαν μια τέντα, ένα υπόστεγο το οποίο ενώνει δύο πολυκατοικίες, το δρόμο δύο πολυκατοικιών. Okay. Και ακριβώς πίσω σας βλέπετε φτάνει εκείνη την ώρα και ο Σίνχα. Υπάρχει κανένα υπερυψωμένο έδαφος, λίγο να δούμε πιο από ψηλά. Μόνο οι πάγκοι. Αν σκαφαλώσει κανένα πάγκο, αλλά εντάξει. Όχι, δεν το κάνω. Απλά αρχίζω και περπατώ μέσα στο πλήθος, προσπαθώντας να διακρίνω το παιδί. Ψάχνοντας για κάποια πιο κοντή φιγούρα. Μπορώ να ρωτήσω, ποιος έχω μάθει ότι, ποιος ξέρω βασικά ότι έχει ικανότητες να μιλάει στο μυαλό του αλλού. Ο Χάρβιτ. Χάρβιτ, οκ. Πριν φύγει ο Χάρβιτ, θα το έλεγα, μιας και προχωράς καλά μπροστά, καλό θα ήταν να σκοπεύω να πάω από πάνω, από την τέντα, άμα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, άμα είσαι οπτική επαφή με το παιδάκι, για να ξέρω ακριβώς που είναι. Αν τον δω, ναι. Okay. Και μπορώ να, λόγω της φύσης μου, να πέσω στα τέσσερα για να αρχίσω να πηγαίνω από τείχο σε τείχο, ξέρεις, λίγο parkour έτσι, πάνω από την τέντα όμως. Μισό λεπτάκι, θα σου πω τώρα, ανάλογα με τα skills που έχεις. Έχω... και μπορώ να κάψω και ένα πνεύμα για να κολλήσω στο perception. Αφού το... για να... ναι. Κάψε ένα πνεύμα και ξανά ρίξε perception. Οπότε, ρίξουμε τώρα για να βάζω 2 lead. Ναι, ναι, ρίξε. Sorry. Επειδή έχω συν 10, βάζω 2 lead, επειδή και ο και ένα. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Μάλεφ,
Έχεις acrobatics που σημαίνει ναι, μπορείς. Με δύο level lead μπορείς να αρχίσεις να πηδάς αριστερά-δεξιά ώστε να σκαρφαλώσεις πάνω. Να κάνω την προσπάθεια εννοείς. Ναι. Όχι τόσο καλά, ό,τι φαίνεται. Οκ. Σάπλε τους δεν βλέπεις τίποτα. Μάλευ και εσύ προσπαθείς να πατήσεις πάνω, αλλά ο συγκεκριμένος τοίχος είναι αρκετά λίος και δεν μπορείς να ανέβεις. Κάτσε, ο Σάπλε τους με 95 δεν βλέπει τίποτα. Όχι. Χάρβιντ όμως. Με 105 εγώ. Critical. Δεν βλέπεις το παιδάκι. Ναι. Αλλά για πάρα πολύ καλή σου τύχη παρατηρείς έναν τύπο. Κοντό, θα μπορούσες να πεις ότι είναι σε ύψος ενός παιδιού. Φαίνεται να φοράει κουκούλα, αρκετά φαρδιές πλάτες όμως και χοντρά χέρια και πόδια για να είναι παιδί. Ντυμένος σαν ενήλικας. Και πιάνει την κίνηση με το αριστερό του χέρι να κρατάει ένα βρεγμένο πουγγί και να το χώνει μέσα στο παλτό του. Και να συνεχίζει όσο γρήγορα μπορεί. Γραπώνω το σάπλετος από το γιακά. Από το γιακά, από τον νόμο τέλος πάντων από ό,τι φοράει. Και αρχίζει να τραβάω προς τα εκεί που βλέπω το παιδί. Κάνω mind link όπως περπατάμε. Πες μου. Δεν είναι το ίδιο παιδί, δεν είναι παιδί καν αυτό που βλέπεις. Ναι, βλέπω το πουγγί όμως. Το βρεγμένο πουγγί. Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό σου λέω το κουλουθάκι εκεί πέρα. Γραπώνω το σάπλετο, τον τραβάω και κάνω mind link. Ο Σύγχα έχει φτάσει ή όχι ακόμα. Ναι, είμαι πίσω σας. Ωραία, αφού μας βλέπει ο Σύγχα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα σε αυτόν και κάνω mind link στο Μάλευ καθώς προχωράμε προς εκεί πέρα. Και του λέω περίπου την κατεύθυνση που πάμε. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να του πω ακριβώς προς τα που πάμε. Και τον ακολουθείς μέσα στα στενάκια. Βλέπεις ότι περπατάει ανάμεσα στον κόσμο, στην προσπάθειά του να αναμειχθεί και μετά στρίβεις μέσα στενό. Προσπαθώ να δείξω και στους άλλους ότι αυτό είναι και ακολουθάμε. Για να ξέρουν και αυτοί. Ο Ντός είναι ακόμα πάνω στον αέρα και επιβλέπει. Οκ. Και τον ακολουθάτε στο στενό. Ναι. Ναι, κανονικά. Βλέπετε ότι μπαίνει σε διάφορα στενάκια αριστερά-δεξιά. Μισό λεπτάκι. Να το βάλουμε να το κάνουμε λίγο πιο. Ας πούμε ότι αυτά εδώ είναι τα στενάκια. Εσείς είστε εδώ. Ένα λεπτάκι. Φορτώσει γιατί είναι λίγο. Οκ. Λοιπόν, εσείς είστε εδώ. Δεν ξέρω, σας φόρτωσε, βλέπετε? Ναι, κάτι βλέπουμε. Τα token δεν βλέπω μόνο. Στα αριστερά είναι. Μισό. Κάνει zoom out. Α, ναι, κομπλέ. Ναι. Ωραία. Και... Πούντο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Πού είναι? Sorry λίγο γιατί αργεί η βλακή να φορτώσει. Να τα φέρει. Ο τύπος είναι αυτός εδώ. Ας πούμε. Φοράει μανδύα, είναι κοντός. Δεν είναι πάνω από ένα 40. Φαρδιές πλάτες, χοντρά πόδια και χέρια. Ας πούμε ότι έχετε τόση απόσταση και περπατάει με γοργό βήμα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Δεν μας έχει αντιληφθεί ακόμα. Φαίνεται να μην σας έχει αντιληφθεί, όχι. Τι κάνετε από εδώ και πέρα? Αυτό θέλω λίγο προσοχή τι θα μου πείτε τι κάνετε, γιατί παίζει ρόλο το πώς σας αντιληφθεί κτλ. Εδώ είναι το υπόστερο, είπαμε. Όχι, έχετε στρίψει το υπόστερο, εγώ είναι πίσω σας. Α, ο πάνω είναι ανοιχτός, okay. Ο ουρανός. Από πάνω ο ουρανός είναι ανοιχτός. Αυτό είναι σπίτι, έτσι. Κάνω... Ορίστε. Αυτό είναι ένα σπίτι, λέω. Ναι, σπίτια είναι, σε στενάκια μέσα είστε. Δεν είναι και καλά φωτισμένα, ξέρετε ότι άμα φύγει ακόμα μακρύτερα, δεν θα το βλέπετε. Βάζω το δάχτυλο μπροστά από το στόμα και κάνω νόημα ησυχία στους άλλους και κάνω mind link στον σύνφα και του λέω αφέντη, ας τον ακολουθήσω ο Φίνικας. Να δούμε ναι, που πάει. Ναι. Ωραίος. Okay. Ωραίος. Ναι, οπότε αρχίζουμε, μένουμε προς τα πίσω, λίγο πιο πίσω
και έχουμε το ντόση από ψηλά να τον ακολουθεί. Εσείς πώς περπατάτε? Δεν περπατάμε, φαντάζομαι, μένουμε εκεί. Βασικά King θα κάτσουμε, ναι, ναι. Να κάνουμε σε κάποιο άλλο στενό, να στρίψουμε να... και καλά ότι φεύγουμε, ότι δεν τον ακολουθούμε και να περιμένουμε να μας πει νέο Φίνικας. Ναι, έτσι σκέφτηκα εγώ. Αυτό σκέφτηκα. Ωραία, μπορώ εγώ να δημιουργήσω με τα Rathan Size να δημιουργήσω μια σκιά γύρω από τους συμπαίκτες μου εδώ πέρα. Το σκοτάδι το δημιουργείς μέχρι εκεί που φτάνει το Dark Vision, δηλαδή 5 μέτρα. Ναι, το φτιάξω γύρω από τον Harvard, το Σούμπλετος και το Σύγχα. Okay. Απλά θα είναι darkness, δηλαδή είναι σκοτάδι. Φαίνεται ο άλλος αν κοιτάξεις πίσω ότι είναι πυκνό σκοτάδι, ενώ κανονικά δεν είναι έτσι, κατάλαβες. Α, δεν έχει ήδη πολύ σκοτάδι. Δεν είναι εντελώς σκοτάδι, γιατί αλλιώς δεν θα το βλέπατε σε τέτοια απόσταση. Okay. Καλά, τότε άστα, θα το κάνω. Προσπαθώ να ανέβω δίπλα στο σπίτι εδώ. Έχει ελαφρύ φωτισμό από τους κεντρικούς δρόμους που έχουν τα φανάρια. Ωραία, εσύ τι κάνεις, Μάλεφ? Μπορώ να ανέβω δίπλα στο σπίτι. Ναι. Να κάνω τσεκ. Ναι, κάνε. Ακροβάτικς. Mm-hmm. 42. Τι γίνεται 40. Προσπαθείς να ανέβεις, αλλά ζορίζεσαι, δεν καταφέρνεις. Οκ. Θα το περιμένω από τις υπόλοιπες, να δω τι θα κάνουν. Κάτσε να βάλω και rounds για να... Τι είσαι βάλει, για το και να έχεις βάλει το Cybertooth. Κάτι τέτοιο. Ναι, ο Cybertooth δεν φαίνεται. Παίζει να είναι... Όχι, όχι, άλλο λέω, στο Μιχάλη λέω, έχει βάλει το Cybertooth για... Token. Ναι. Πείτε μου λίγο τα initiative σας. Μισό. Τον Σάμπλε τους βάλε πάνω. Τον Σάμπλε τους. Δεν τον έχεις βάλει. Πού είναι ο Σάμπλε? Σαν Token, δεν τον έχεις βάλει σαν Token. Δεν τον έφερε. Όχι. Γιατί κάνω copy-paste. 18 initiative έχω. 19. Μισό λεπτά. 20. Και εγώ 18. Βάλτε τα μάτια σας, παιδιά. Ναι, βάλτε τα μόνοι σας, μπράβο, ακόμα καλύτερα. Ναι. Θα γίνεται. Πατήστε πάνω στο 0 και θα σας βγάλει να γράψετε. Γιατί για να μιέσαι. Sorry, καλάς. Εσύ, σένσος. Ποιος ευρώνας. Θα πάλι 19, γιατί δεν μου το βγάζει. Γράφω 19. Enter. Εντάξει, εντάξει. Θα βγάλω. Φτιάχτα ρε, Μιχάλη. Βάλω το κανονικά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άψογα. Βλέπετε αυτός. Συνεχίζει και κινείται με ταχύτητα. Τι κάνετε? Και εγώ περιμένω με το Φινικά. Το Σύνχα να μας κάνει, μας πει. Εγώ φτιάχνω εννοείται Power Flower εννοείται. Μάλεφ. Κατευθύνω προς τα δω. Πάω, περίμενε πόσα μέτρα μπορώ να κουνηθώ. Νομίζω 5. Ναι. 5 μέτρα. 5, ναι. Άρα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Οκ. Όχι, εδώ. Αυτό. Οκ. Τάμπλετ τους. Α, κάτσε, θες να κάνεις κάποιο action? Όχι, όχι. Οκ. Α, μπορώ να κάνω dash. Ναι, αν δεν κάνεις action μπορείς να κάνεις άλλα 5. Φτιάχνω Power Flower, γυρνάω πλάτη σε αυτόν, εννοείται. Φτάνω εκεί τότε. Και ανοίγω τα χέρια και φτιάχνω ένα κρυστάλλινο λουλούδι. Okay. Και το βάζω μέσα πάλι στο μανδύα, να υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, και απλά αρχίζω και κατευθύνομαι σιγά σιγά προς εκεί μέσα. Πολύ αργό βήμα όμως, αμέριμνος. Okay. Άρα κάνε 5 τετράγωνα κανονικά. Ναι. Σύνχα και Ντόση. Λοιπόν, ο Ντόση είναι... Πόσα μέτρα πάνω, κάπου 60, 70, πόσο δεν φαίνεται, κάπου εκεί. Ναι, οκ, okay, 70 μέτρα στο πούμε. Και εγώ αρχίζω και... Και
Πηγαίνω εδώ. Κάτσε ρε, πώς θα... Α, κάνεις double move, οκ. Harvard. Τίποτα, βλέπω που σπάσανε οι υπόλοιποι και... μετακινούμε λιγάκι, ξέρεις και εγώ μακριά από τους υπόλοιπους και περιμένω εδώ πέρα. Έχοντας το νόμο να δω πώς θα πω, θα κατευθυνθεί ο Σύνχα και οι υπόλοιποι. Okay. Sorry, Σύνχα, επειδή δεν μου έχεις πει κάτι, θεωρώ ότι ο Ντόση δεν έχει δημιουργηθεί με κανένα έξτρα secret, έτσι. Ναι, είναι απλώς σκέτος, ναι. Ωραία, okay. Χάρβιτ, και εσύ πήγες προς τα πάνω, αυτό? Ναι, λίγο, περπάτησε πολύ πιο πέρα, χαλαρά. Okay. Αυτός. Δεν κάνατε stealth, έτσι? Όχι. Μου είπατε κάτι. Συνέχεια stealth δεν είμαστε, να... Εγώ έκανα... Όχι. Πρέπει να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς, έτρεξε και ο Μάλεφ. Βλέπετε ότι αυτός κοιτάει λίγο πίσω του, σας κοιτάει περίεργα και επιταχύνει. Φαίνεται λόγω του σκοταδιού να μην βλέπετε καλά. Μόνο ο Μάλεφ μπορεί σε ίσα να το δει. Και ο Ντόση. Σύνχαση, έχεις dark vision τώρα? Εγώ. Όχι. Όχι, τώρα δεν έχεις. Όχι. Άρα μόνο ο Ντάλεφ, αλλά... και ο Ντόση μπορούν να το δουν. Επικοινωνώ με τον Ντόση και αυτός μου λέει λογικά. Ωραία. Μάλεφ. Κατευθύνει. Σωστά. Μάλεφ. Μπορώ να στελθάρω? Να στελθάρεις, ναι, απλά με μισό move. Τι είσαι με μισό move? Το action μου θα είναι να μπω σε stealth και θα έχω μισό movement? Όχι. Το movement σου αν είναι stealth θα είναι μισό, δηλαδή δύο τετράγωνα. Συν το action, α, άμα θες άλλα δύο, καταλαβες? Άρα θα μπορώ να κάνω 5 σε stealth. Ναι. Ωραία, κομπλέ, θα κάνω αυτό τότε. Βασικά όχι. Βασικά μιας και μας έχει πάρει χαμπάρι. Απλά θα πάω 5 προς τα εδώ. 5 προς τα εδώ. Και... άλλο 5. Οκ. Και θα τελειώσει το γύρο μου. Αν κάνω κάτι άλλο. Οκ. Σάμπλετους. Θα κάνω κι εγώ charge μπροστά. Κινήσου. Άρα τρέχεις. Ναι, ναι. Okay. Σύνχα. Βλέπεις ότι οι δύο συντροφοί σου έχουν αρχίσει και τρέχουν κατά πάνω του. Κανονικά. Με σκοπό να μην τον χάσουν, ναι, ναι. Πάμε σέντε. Ευτυχώς είχαμε σχέδιο. Ναι, πάλι καλά. Ο Ντόση συνεχίζει και τον ακολουθάει. Εγώ... έρχομαι... 1, 2, 3, 4... Εδώ. Ο Ντόση με το που φτάνει εκεί πέρα... σου στέλνει λέει. Και σου λέει... Πρόσεχε, σου λέει. Είναι κι άλλοι. Δεν είναι μόνος του. Ναι. Κόντας... Σου λέει καιρός να δοκιμάσουμε τη δυνάμη μας σε κάτι αληθινό. Ναι. Και το βλέπεις ότι διψάγια. Βγάζω το τόξο μου. Ναι. Ετοιμάζω ένα βέλος. Το να βγάλεις το τόξο και φωνάζω. Είναι action. Είναι action. Ναι, action, ξέρω. Φωνάζω. Είναι παγίδα, ετοιμαστείτε. Βλέπετε ότι εκεί την ώρα που το λέει αυτό, γυρνάει κι αυτός. Και καταλαβαίνει πλέον τον ακολουθείτε. Χάρβιντ. Λοιπόν, με το που το ακούω αυτό, 1, 2, 3, 4, 5. Και εφόσον δεν έχω να κάνω κάποιο action, θα έρθω από εδώ, 1, 2, 3, 4, 5. Θα έρθω πίσω από το σάμπλι τους. Πόσα μέτρα είναι εδώ πέρα? Είναι. Εντάξει, ωραία. Θα κάνω ένα mind link στον Σύνχα και θα του πω, αφέντη μου, ο Φίνικας να πιάσει τον... να γραπώσει τον, πώς το λένε,
Τον κοντό, τον κοντό. Τον κοντό, τέλος πάντων, ναι, το μαλάκα. Τον κοντό. Οκ. Αυτός. Βλέπετε ότι γυρνάει προς τη μεριά σας, τραβάει ένα ραπίρ. Α, δεν αφήγει μετά. Και βλέπετε ότι μιλάει σε σπαστά κόμμων, δεν τα καταλαβαίνετε καλά. Φαίνεται το πρόσωπό του είναι βαμμένο γκρι, πλατής, κοντός και χοντρός. Και λέει... Τι είστε εσείς και γιατί ακολουθείτε εμένα. Και βλέπω ότι είναι έτοιμος για μάχη. Μάλεφ. Έχει κρατήσει άξιο. Μάλεφ. Οκ. Τι να κάνω. Δεν ξέρω, περίμενε. Ξεκινά και τρέχα. Θα... Κάνω 5 μέτρα... Ωραία, σιγά, περίμενε. Περίμενε, το έχω. Την μπάλα πώς και σε πόσα μέτρα πώς θα πω να τη δημιουργήσω. Όσα μέτρα είναι το vision σου, το dark vision, δηλαδή 5 μέτρα μπροστά σου. 5 μέτρα μπροστά μου, ωραία. 1, 2, 3. Τους άλλους τους βλέπουμε. Ακόμα όχι. Μόνο ο ντός τους έχει δει. Και δημιουργείς darkness, Μάλεφ. Θα πάω εκεί πέρα. Θα γρυλίσω στον... σε αυτό που κυνηγάμε. Ναι. Και θα δημιουργήσω μια μπάλα σκότους εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πλησιάζοντας τον, δευτερόλεπτα πριν να δημιουργήσει την μπάλα σκότους, που είναι δύο επί δύο, εδώ τη θες ή εδώ. Δίπλα. Εδώ. Την πρώτη φορά. Όχι, ένα κάτω. Εκεί. Ναι. Εκεί. Πλησιάζοντας βλέπεις και εσύ και αυτόν που κρυβότανε. Ναι. Και παρατηρείς και τους δύο, το πρόσωπό τους είναι παραμορφωμένο. Τα μάτια τους είναι μεγάλα. Αλλά... άσχημα, το ένα μάτι είναι λίγο κάτω από το άλλο. Έχουν πλατιά μύτη, χοντρή και μεγάλο πηγούνι. Δεν είναι βαμμένοι γκρι, αλλά το δέρμα τους το ίδιο είναι γκρι. Παρατηρήστε τώρα ότι έχουν χοντρά δάχτυλα και πλατιές, μεγάλες πλάτες. Είναι κοντοί, γύρω στο 1,40. Τα δόντια τους βλέπεις ότι είναι μεγάλα και στραβά. Δεν φαίνεται, είναι κάτι του είδους ανθρωποειδούς, αλλά σίγουρα δεν είναι άνθρωπος. Και δεν έχεις ξαναδεί κάτι. Αυτό. Τι είναι αυτό. Τάμπλετ. Τι έχεις δημιουργήσει. Λοιπόν, εγώ τον βλέπω αυτόν, τον συγχωρίζω χαρακτηριστικά. Ποιον. Τον κοντό, όπως λέει, βλέπω. Όχι, από εκεί που είσαι, όχι ακόμα. Όχι, έτσι. Ωραία. Μπορώ να πλησιάσω, ας πούμε, 2 μέτρα. Εδώ βλέπω, ας πούμε. Όχι. Θα πλησιάσω κι άλλο. Εδώ, πιο μέσα, Άλλο ένα, άμα κάνεις, βλέπεις. Ναι. Εδώ. Τώρα που κάνω το movement μου, έχω action, έτσι. Φυσικά. Ωραία. Τον βλέπω και λέω, μάτι δυσαρέσκεια του ιερού σκλάβου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και του ρίχνω... κάτι παραμορφωμένο και άσχημο. Και ιδιάζω και σηκώνω χέρι για να πετάξω firebolt στα μούτρα. Καταλαβαίνετε και οι δύο ότι η πιθανότητα είναι κάτι εκτός νησιού. Πιθανότητα μία από αυτές τις τρελές φυλές που συνεχίζουν τον αιώνιο πόλεμο στο Βάλεθαν να ήρθε να διεκδικήσει κάτι από τις αμέρισες, από τα ειρηνικά στιγμή. Λοιπόν, του ρίχνω firebolt στα μούτρα. Οκ. Okay. Άρα καίς για να το κάνεις και range, σωστά. Ναι. Okay. Να ρωτήσω κάτι. Καίω από το πνεύμα που έχω στα κυκλάκια ή καίω κανονικά από το seed. Όχι από το seed, γιατί στα κυκλάκια δεν σου έχω βάλει. Σου έχω βάλει το πνεύμα, τα leads μόνο σου έχω βάλει. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Καίω ένα πνεύμα δηλαδή. Σωστά. Και ρίχνω μισό. Ένα lead στην ουσία παίρνω, έτσι. Με δύο lead. Δύο lead, ωραία, λοιπόν. Ένα από το magic, το skill, και ένα από το perk, ναι, που έχει στο elemental list. Ναι. 63. Τον πετυχαίνεις. Βλέπεις, δεν το περίμενε αυτή τη μαγεία. Πέφτει πάνω την μπάλα φωτιά, στον καίει, φωνάζει, προσπαθεί να τη σβήσει με τα χέρια του και σηκώνει τη σπαθή το ακόμα πιο ψηλά. Σηκώνει, να ακούω. Τίχα. Σηκώνει το σπαθί του πιο ψηλά, έτοιμο. Ωραία. Τσίνχα. Ο Ντόση κάνει
full dive στο έδαφος, είναι 60 μέτρα πάνω, τώρα πάει 12 προς τα κάτω. Σωστά. Όχι, επειδή πες είναι και πτώση, ας το κάνουμε ότι κατεβαίνει κι, άλλη, κι άλλη, άλλο ένα move, κάνει τριπλό δηλαδή. Τριπλό. Ναι, επειδή είναι ουσιαστικά αφήνει να πέσει με τη βοήθεια της βαρύτητας. Πόσο μακριά του είναι τώρα δηλαδή. Άμα ήταν 60 μέτρα, τώρα πόσο έκανε. Στα 30. Να πούμε στα 30. Μισό λεπτάκι, πόσο είναι το move του. 12. 12. Το κανονικό του move είναι 12. Ναι, σε flight ναι. Ωραία. Το κανονικό του move. Άρα πέφτει 36, είναι 24 μακριά. Οκ. Από τον target.